Αλλάξουμε τώρα θέμα. Ο 34χρονος Μεχμέτ Μποσταντζή κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό ένοχος για την κατηγορία της προδοτικής και κατά εξακολούθηση κατασκοπίας και το επιβλήθηκε όπως και πρωτόδικα. Αποφασίστηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών από το εφετείο της Θράκης. Ο Μεχμέτ Μποσταντζή αποφυλακίστηκε αφού εξέτησε την ποινή του με 2 και πλέον χρόνια παραμονής του στις φυλακές της Κομωτινής. Και αυτή τη στιγμή υποχρεούται να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Ο φωτογράφος από τον Εύρο είχε απασχολήσει τη δικαιοσύνη όταν συνελήφθη, θυμίζουμε, το καλοκαίρι του 2009 να φωτογραφίζει στρατόπεδο στη Σαμοθράκη. Ένοχος για την κατηγορία της προδοτικής και κατά εξακολούθηση κατασκοπίας κρίθηκε ο φωτογράφος Μεχμέτ Μποσταντζή από το εφετείο της Θράκης. Η υπόθεση επέστρεψε στις δικαστικές αίθουσες και στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών, την οποία εξέτησε και σύμφωνα με την απόφαση του εφετείου θα έχει την υποχρέωση μόνο της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του. Η δίωξή του έγινε σύμφωνα με το άρθρο 146 του ποινικού κώδικα σχετικά με την παραβίαση μυστικών της πολιτείας και με το άρθρο 148 και 149 για κατασκοπία. Όταν απολύθηκε από τις φυλακές, αφού είχε κτίσει μέρος της ποινής του, απολύθηκε με όρους. Ένας από τους περιοριστικούς όρους είναι να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα των Φερών, γιατί εκεί είναι το σουφλίο μάλλον, γιατί εκεί είναι το πλησέστερο αστυνομικό τμήμα από το συμπτωχώρι Εύρο που μένει, όπως γνωστοποίησε. Θα συνεχίσει αυτό να το κάνει μέχρι να τελειώσει ο χρόνος της δοκιμασίας που ορίστηκε με το σχετικό βούλευμα του Συμβούλου Πλημελιωδικών Ροδόπης. Στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή είχαν βρεθεί φωτογραφίες στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Αλεξανδρούπολη, Παλαγία, Δωρίσκο, Άβαντα, Καβυσό, Δίκελα, όπως επίσης και από το κέντρο τεθωρακισμένων Αυλώνα. Από την έρευνα που επίσης είχε γίνει, βρέθηκαν φωτογραφίες από τους ιστορικούς χώρους του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, φωτογραφίες παρελάσεων από τον υποσταθμό της ΔΕΗ στην περιοχή Κέχρου Ροδόπης, ακόμα και από κόμματα εφημεριδών της Θράκης. Ο Μποσταντζή συνελήφθηκε στις 26 Ιουλίου του 2009, όταν εντοπίστηκε από σκοπό στρατοπέδου στη Σαμοθράκη. Πράγματι και προανακριτικά και στον κύριο ανακριτή του Μελλοντικών Αλεξανδρούπολης όπου είχε παρουσιαστεί, όσο είχε συλληφθεί την αυτόφορη διαδικασία, είπε εκεί πέρα ότι όντας απειλούμενος από δύο Τούρκους αξιωματικούς είτε της αστυνομίας είτε του στρατού και ο ίδιος δεν γνώριζε όταν είχε περάσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα για να πάει στην Προύσα που εκεί διατηρεί και σπίτα πόσο γνωρίζω από ό,τι μου είπε και ο ίδιος. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι ο ίδιος θεωρούσε ότι αυτό που έπρασε δεν ήταν κάτι ποινικά κολάσιμο ή αν θέλετε θα έθετε σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την κρατική υπόσταση της χώρας μας. Ο κύριος Μποσταντζή παραδέχτηκε πως δούλευε για Τούρκους αξιωματικούς και αστυνομικούς και πως θα έδινε εκεί το φωτογραφικό υλικό. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι στρατολογήθηκε όταν απειλήθηκε από Τούρκους που του συστήθηκαν ως αστυνομικοί και στρατιωτικοί σε ταξίδι του στην Προύσα όπου διατηρούσε κατοικία. Η θέση της υπεράσπισης ήταν ότι αυτά που φωτογράφιζε δεν είναι μυστικά και συνεπώς δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε να αποδοθεί σε βάρος του η κατηγορία της κατασκοπίας. Αυτό που είπα εγώ είναι με βάση το φωτογραφικό υλικό, το οποίο εκτενέστατα επισκοπήθηκε και από το δικαστήριο του πρώτου βαθμού και από το εφετείο, ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν το κρατικό ή μυστικό ή απόρριτο που θέλει ο νόμος, προκειμένου να θεμελιωθεί το αδίκημα της κατασκοπίας.